Χωρισμός είναι ένας μικρός θάνατος. Βιώνεις πόνο. Το καταλαβαίνω. Όλοι τον έχουμε βιώσει και κάποιοι από εσάς που με βλέπετε αυτή τη στιγμή τον βιώνετε στο τώρα. Αυτό που έχετε να κάνετε είναι να μην πολεμάτε τα αρνητικά συναισθήματά σας. Να μην προσπαθείτε τον πόνο να τον διώξετε, αλλά να τον αποδεχτείτε ως μέρος της διαδικασίας για να θεραπευτείτε και να γιατρευτείτε. Αφήστε τα αρνητικά συναισθήματα, στεναχώρια, θυμός, ζήλια, φόβος, αγανάκτηση, το οτιδήποτε, να περάσουν από μέσα σας και να βγουν μετά προς τα έξω. Βιώστε τα. Μπείτε μέσα στον πόνο. Βουτήξτε μέσα στη στεναχώρια. Βουτήξτε μέσα στο φόβο της απόρριψης και της απώλειας. Νιώστε τον και αφήστε το σώμα σας να αισθανθεί όλα αυτά τα αρνητικά και δείτε πού τα αισθάνεστε περισσότερο. Συνήθως όταν αισθανόμαστε πόνο, ο πόνος, τα αρνητικά συναισθήματα συσσωρεύονται στο στομάχι. Γι' αυτό αισθανόμαστε σφίξιμο, αισθανόμαστε ένα φτερούγισμα περίεργο. Σχολιάστε μου κιόλας αν τα αισθάνεστε αυτά αυτή τη στιγμή όσοι βιώνετε πόνο από έναν χωρισμό. Αλλά βιώστε τα, γιατί μόνο εάν τα βιώσετε θα μπορέσετε να τα απελευθερώσετε. Γιατί ό,τι το πολεμάμε, αυτό αντιστέκεται. Αν πεις δεν θέλω, δεν θέλω, δεν θέλω να αισθάνομαι έτσι, όλο και περισσότερο θα αισθάνεστε έτσι. Ενώ αν τα αποδεχτείτε τα αρνητικά συναισθήματα σαν μέρος της διαδικασίας για να γιατρευτείτε, αυτά κάποια στιγμή θα εξαφανιστούν. Θα αρχίσουν να μετριάζονται μέχρι που θα εξαφανιστούν.